До края на месец май 2015 в залите на Атинския музей на кикладското изкуство може да се види изложбата «Здравето, болестите и лечението в Древна Гърция». Над 300 древни артефакти от 41 музеи в Гърция, Франция, Италия и Великобритания показват на зрителя как в онези далечни времена хората са поддържали здраво тялото и духа си и как са се лекували от болести. Ние, съвременните хора, дължим на древните гърци понятия като диета и гимнастика, но също диагноза, прогноза, хипноза. Какво може да научи посетителят за всекидневните навици на древните гърци? Авто акривош ехи скопо ке стохо авти и екθεση. На ξυπνήσει λίγο τους ανθρώπους που έχουν άλλους τρόπους ζωής, στον καναπέ, στην τηλεόραση, στο fast food κτλ. Για να τους δώσει να καταλάβουν ότι η υγεία είναι αδελφή με την ευτυχία και την μακροζωία. Και επομένως και η γυμναστική και ο τρόπος ζωής, η δίαιτα, δεν είναι μόνο ότι τρώγω, αλλά και ο τρόπος που ζω. Εάν περπατώ τουλάχιστον μια ώρα την ημέρα, εάν αθλούμε, εάν πηγαίνω στη φύση, εάν κολυμπώ, εάν κάνω πράγματα και για το σώμα μου, έτσι, όχι μόνο για το μυαλό μου, αυτό και με το φαγητό μου και όλα αυτά, έρχεται αυτή η έκθεση να σου υπενθυμίσει ότι 2.500 χρόνια πριν οι άνθρωποι τα είχαν αυτά και γι' αυτό ανέπτυξαν και ένα τόσο σημαντικό πολιτισμό. Κεραμικοί σαντούβες свидетелстват за хигиенните навици на древните гърци, за които здравето е било най-висшето благо. Метални купи са украсени със сцени на изцеляване на пострадали. Не случайно бащата на медицината е древният грък Хипократ, а лекарят е бил сред най-издигнатите мъже в древното общество. Ο Μαχάων, που είναι γιος του Ασκληπίου, λαβαίνει μέρος στον Τροϊκό πόλεμο. Και όταν τραυματίζεται, τρέχουν όλοι να τον προστατέψουν, να τον φέρουν στη σκηνή του Νέστορα, που είναι ένας μεγάλος βασιλιάς και σοφός κτλ. Γιατί, διότι όταν ο γιατρός πάσχει, τότε πάσχει και η πελατεία του, η κοινωνία, οι άνθρωποι. Διότι, όπως λέει ο Όμηρος, αξίζει περισσότερο από πολλούς άλλους άνδρες. Δηλαδή, η αξία του είναι πολύ μεγαλύτερη από πάρα πολλούς άλλους. Δηλαδή, τον ξεχωρίζει στην ομηρική κοινωνία, όπως τον ξεχωρίζουν και αργότερα στην αρχαϊκή, στην κλασική, στην ελληνιστική και στη ρωμαϊκή. Скалпели, ножици, игли, бендузи, събрани от различни музеи, говорят за присъствието на сериозни хирургически умения от древните. Череп с златни шини на зъбите е доказателство за нивото на стоматологията в онези далечни времена. Δεν προσπαθούμε να ενημερωνόμαστε όλοι σήμερα ώστε να αποκτήσουμε μακροζωία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Και οι περισσότεροι από εμάς νομίζουμε ότι η υγιεινή ζωή και η διατροφή είναι κάτι σύγχρονο, κάτι σημερινό. Πιστεύουμε ότι η άσκηση, η περιποίηση του σώματος, τα σπα, τα αντιοξειδωτικά, είναι μία μόδα, μία τάση της εποχής μας. Οι παππούδες μας πιθανόν δεν έτρωγαν όσο σωστά εμείς και ζούσαν λιγότερο. Και εμείς πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι μία εξέλιξη της εποχής μας, και καμιά φορά δεν συνειδητοποιούμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες τα έκαναν με αυτόν ακριβώς τον τρόπο και ίσως και καλύτερα από εμάς. Посетителите посрещат красивата статуя на богинята на здравето Хигия, изседнали в краката и бог Хипнос, изваяни от сърцете на синовете на прочутия атински майстор Праксител. В едната си ръка богинята държи змия, а с другата я храни с яйце. От Капитолийския музей в Рим е пристигнала внушителната статуя на бога лечител Асклепий, също в компанията на свещената змия. Тук могат да се видят и ритуални предмети, които древните гърци посвещавали на боговете в знак на благодарност или надежда след или преди излекуването си.
Що се отнася до здравето, на кого са се доверявали повече древните хора? На боговете или на медицината? Сχεδόν πάντα, όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν την υγεία τους, τη θεραπεία τους κτλ. Από την επιστήμη, πάντα έχουν το μυαλό τους, την ελπίδα τους, αν θέλετε, σε κάτι πιο δυνατό, σε κάτι θεϊκό. Изложбата покрива исторически период от около 1500 години, от 13 век преди Христа до 3 век от новата ера, а връзките и аналогиите с нашата съвременност са многобройни. Един истински урок по здраве и дълголетие, за да може и създаденото от нашето поколение да оцелее за 2000 години напред.